Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, όχι μόνο της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου, έδειχναν να στρέφουν τους επιβάτες προς το υπεραστικό κτέλ, αφού οι περισσότεροι έχουν σταθμεύσει τα οχήματά τους. Όμως, τα πρώτα σοβαρά προβλήματα άρχισαν να φέρονται και η κατάσταση κάθε άλλο παρά έτσι δεν διαμορφώθηκε. Τα δείγματα στην αρχή ήταν ότι θα έχουμε μια αύξηση του επιβατικού κοινού προς όλες τις περιοχές της Μεσσηνίας, αλλά παράλληλα και σε διανομαρχιακά δρομολόγια Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Στην αρχή βαδίσαμε κάπως καλά, αλλά η συνεχόμενη κρίση που βαρύνει αυτή τη στιγμή τον κόσμο δείχνει εντελώς το αντίθετο. Έχουμε κάποια καινούργια πρόσωπα που ταξιδεύουν με το κτέλ, αλλά παράλληλα έχουν και μείωση των υπάρχων επιβατών που και παράλληλα με την αύξηση του πετρελαίου μας δίνει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή μόνο τα έξοδα των λεωφορείων να μπορούμε να βγάλουμε. Φαινομενικά λοιπόν, λόγω της κρίσης και κυρίως της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, θα έπρεπε η κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Μεσσηνίας να είναι μεγαλύτερη. Όταν όμως αποφάσεις όπως αυτές για τη μείωση εισακταίων σπουδαστών, για την κατάργηση του στρατοπέδου και μία σειρά από ανάλογες αποφάσεις έχουν ληφθεί, τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά. Η κρίση έχει γονατίσει τα λαϊκά στρώματα, τους μικροσυνταξιούχους, τους μισθωτούς. Τι γίνεται? Μειώθηκε ο αριθμός των εισακτέων στα ΤΕΗ, μειώθηκε στο Πανεπιστήμιο, έκλεισε το στρατόπεδο. Είναι ένα ευρύ φάσμα στην κοινωνία, δηλαδή αυτοί μετακινήσαν τον νόμο με τις συγκοινωνίες. Αυτή τη στιγμή το έργο έχει συρρυκνωθεί. Οι φοιτητές ταξίδευαν κάθε Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, πήγαιναν προς την ιδιαίτερη πατρίδα στους γονείς τους. Είχαμε και τους γονείς που έρχονταν να δουν τα παιδιά τους. Είχαμε δέματα με φαγητά. Όλα αυτά έχουν περιοριστεί. Με συνέπεια, να υπάρχει και μείωση των εσόδων των κτέλ.